Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Θα είμαστε και σήμερα μαζί για μία ώρα, μαζί με Νίκο Αλέφαντο και Κωστή Ραπτόπουλο, να σχολιάσουμε τα μάτς του Σαββατοκύριακου, αλλά και την κλήρωση του Ολυμπιακού σήμερα. Για ακόμη μία φορά θα βρει απέναντί του Ολυμπιακό στην Άρσεναλ, αυτή τη φορά για τη φάση των 32 του Europa League και όχι για το Champions League, όπως έχει συμβεί στις προηγούμενες 5, εάν δεν κάνω λάθος, περιπτώσεις. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Ωραία κλήρωση για μένα στον Ολυμπιακό. Και για μένα. Να δούμε τις ομάδες μας. Μπράβο. Λοιπόν, να θυμηθούμε συνοπτικά τώρα τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία της 14ης αγωνιστικής στην Super League 1. Να πούμε ότι έχουμε αγωνιστική μεσοβδόμαδα, τακτική αγωνιστική σε εμβόλυμη ημερομηνία λίγο πριν τις γιορτές. Να πούμε λοιπόν πως κέρδισε και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, άρα δεν άλλαξε κάτι στην κορυφή. Αναλυτικά, Όφι Άρης 3-1, Παναθηναϊκός Λαμία 2-0, Ξάνθη ΑΕΚ 0-1, ΑΕΛ Ατρόμητος 1-2, Βόλος Πανιώνιος 2-1, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-5, Πανετολικός ΠΑΟΚ 0-3. Στην βαθμολογία Ολυμπιακός 34, ΠΑΟΚ 34, 10 βαθμούς πιο πίσω η τρίτη ΑΕΚ με 24, ΟΦ 22, Παναθηναϊκός 20, ΑΕΛ 19 στην πρώτη εξάδα, ισοβαθμοί και η Ξάνθη, ο Άρης έχει 18, ο Ατρόμητος με το σπουδαίο διπλό που πέτυχε στη Λάρισα έφτασε στους 18, Λαμία, Βόλος από 17, ο Αστέρας Τρίπολης έχει 12 βαθμούς, ο Πανιώνιος 6 και ο Πανετολικός έχει 4. Να δούμε και την αγωνιστική που θα έχουμε μεσοβδόμαδα, το δήμερο Τετάρτη-Πέμπτη. Ξάνθη Πανετολικός, Όφι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΑΕΛ και κλεισμένο το θυρών, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος Λαμία, Άρης Βόλος και Πανιώνιος ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Αυτό είναι και το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Να πούμε μια καλησπέρα στον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Μπράβο. Πώς είσαι? Μια χαρά. Βρήκατε το Ζαμπίδι, τα είπαμε. Το Ζαμπίδι, μάλιστα. Ωραία. Είδαμε φωτογραφία, μιλήσαμε για πυγμαχία, είδαμε τα ποδόσφαιρα, είδαμε τη Λίβερπουλ, είδαμε την Τότεναμ, είδαμε τον ΠΑΟΚ, είδαμε γάμα εθνικές, β' εθνικές. Είμαστε αυτή η εβδομάδα πολύ ωραία γιατί έγινε εμβόλυμη. Ωραία, είναι ευχάριστα πράγματα. Ευχάριστα, ευχάριστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό. Στο σύγχυμα πήγαμε καλά σχετικά, δεν ξέρω. Κάποιο Λίγκρις εκεί, τι πιάσαμε, τι κάναμε. Θα τα έχει αρχαιό, τώρα έχουμε ετοιμάσει και καινούργια και φρέσκα κουλούρια. Άλλωστε υπάρχουν στο YouTube τα βίντεο, να πάει στιγμή ο κόσμος μπορεί, αν δεν θυμάται κάτι, να τρέξει να τα δει. Τα λόγια τα πατάνε και μας έχουν εντοπίσει, βέβαια. Λοιπόν, Νίκο, 5 γκολ ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη. Πιο εύκολα, νομίζω, από ό,τι θα περίμενε ο καθένας. Κοίτα, έχω κάτι ενστάσεις ως προς την περίπτωση του Αστέρα Τρίπολης. Ναι. Δηλαδή, ας δώσα κατάλαβεις. Δεν είναι ότι παίζεις με τον Ολυμπιακό που είναι καλύτερη ομάδα οπωσδήποτε από παίχτες τον Ατάλο. Αλλά βλέπεις έναν προπονητή... Το Ράσταβατς. Τον, πες το. Ράσταβατς. Όχι, το... του Αστέρα. Το Αστέρα, αυτός είναι ο Ράσταβατς. Ο Ράσταβατς, ναι. Μπράβο. Ο οποίος νομίζω ότι παίζει με τον Εργοτέλη. Δεν μπορεί να πάρεις ποτέ αποτέλεσμα. Ποτέ. Είναι ανώτερη ομάδα Ολυμπιακός. Πρέπει να κάτσεις, να μελετήσεις, να σκεφτείς ποια είναι τα ατού του. Εγώ που τα λέω αυτά, τα έχω παίξει όλα τα χρόνια. Δηλαδή τον Ολυμπιακό τον πέτυχα 3 φορές με ομαδάρα. Και δηλαδή, τις 3 φορές. Τον έχει εδώ. Όχι, έχω πάει στον Ολυμπιακό 3 φορές. Ναι. Θέλω να σου πω. Τον έχω πετύχει όταν είχε ομαδάρα. Δηλαδή, Γιαννακόπουλος, Αναστόπουλος, Τζόρτζεβιτς, Μητρόπουλος, φοβερή ομάδα. Ως αντίπαλο, λες. Ως αντίπαλο, βέβαια. Λοιπόν, από εκεί κρατήθηκα όρθιος, έφερα αποτελέσματα και στη Θεσσαλονίκη, κέρδισα με τον Ηρακλή. Και σε άλλα παιχνίδια κρατήθηκα και άμα έχανα θα χάσω με ένα γκολ διαφορά. Εδώ αυτοί μπαίνουν μέσα, παίζεις με ανώτερη ομάδα τον Ολυμπιακό και είναι ξέφραγο αμπέλι. Λες και παίζεις
με τον Αστέρα Εξαρχείων. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Δεν είσαι προπονητής ο Ράσταβετς. Δεν βλέπεις ποια είναι τα του Ολυμπιακού να δέσεις να κάνεις. Δεν μπορεί να παίζεις με τέσσερις στην ευθεία. Θα παίξει ένα 5-3-2, όλα οργανωμένο. Με δύο μαντουμάν, άξεντο το ρόστα, σέντρεφορ. Μπροστά παίζουν αυτοί που είναι να παίξουν. Δεν είναι να πεις ότι γίνεται ποικιλία από τις άλλες ομάδες και τις μεγάλες. Mm-hmm. Ότι ο ένας θα τραβηχτεί και θα σου έρθει άλλος πιο παιχταράς από πίσω. Δεν έχει τέτοια. Είναι ανοιχτά βιβλία. Ανοιχτά πλέον. Βιβλία. Μπράβο Γιάννη. Δηλαδή εδώ βλέπουμε πως κατέβει τον καλό, με το κλασικό του 4-4-2. Έχει τον Αραμπί και τον Σουντανί. Ναι. Πρέπει να εξουδετερωθούν αυτοί. Και αλλά δεν εξουδετερώνται με δύο παίχτες, ένας και ένας δύο. Ναι. Γιατί σε κατώτερη ομάδα. Αυτοί θα εξουδετερωθούν με δύο μαντουμάν, με λίμπερο, δύο μπακ, πέντε. Mm-hmm. Τρία χαφ, οχτώ και δύο κυνηγοί. Ναι. Το 5-3-2, Νίκο, το λες απέναντι στο 4-4-2 του Ολυμπιακού για να έχεις λίμπερο και δύο man-to-man στα δύο φόρ του Ολυμπιακού αντίστοιχα. Βεβαίως. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα ο Ποντένσε. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα, Γιάννη. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πάει να παίξει. Εγώ ποτέ δεν έπαιξα Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Να τους παίξω με τέσσερις στην ευθεία. Ναι. Με Ηρακλή, με Γιάννενα όταν τους συναντούσαμε. Απόλλων Πόντου, Καλαμαριά, ξέρω εγώ. Ναι. Με όλα τα σωματεία. Ποτέ δεν έπαιζα έτσι. Και ο Ολυμπιακός όταν κοίταγα να παίξω έξω με καλές ομάδες, mm-hmm. που ήταν πολύ καλές, έπρεπε να χτυπήσω τα ατού. Ναι. Να τα μαζεύω. Αυτοί εδώ παίζουν με τον Ολυμπιακό. Τι είναι αυτό. Δηλαδή, να σε αυτά να του πεις με τον Ολυμπιακό παίζει. Φας 5-0. Mm-hmm. Χάσε 3-1, χάσε 2-1, 2-0. Και σε αυτό που λες, αν δούμε τα στιγμιότυπα, θα διαπιστώσουμε ότι δεν ήταν κάποιο γκολ από σούπερ ατομική προσπάθεια ενός παίκτη. Έχει φάει όλα τα γκολ στην καρδιά της άμυνάς του. Αν δεις, βλέπεις τώρα στην αυτήνα, ο Χάβος. Στη... Ναι. Θα πάμε μετά και στον Πανιολικό. Εδώ είναι, βλέπουμε τα γκολ που πέτυχε εδώ, ο Ολυμπιακός. Ξέφερε εγώ αμπέλτε, βλέπεις τι γίνεται. Μπήκανε μόνοι τους μέσα. Και σκέψου, έχουν όλα τα σέντρε μπακ. Και το βλέπουμε και εδώ. Εδώ και τρέχουν να προλάβουν τώρα. Πού ήτανε, πού έχουν απλωθεί, δεν μπορώ να καταλάβω. Και ποιος ο λόγος, εδώ είναι και το μαρκάρισμα πάνω στον Κιγέρμε, ο Πασαλίδης, ο οποίος... Του φάει το πόδι. Ναι, πέρσι ακούγαμε ότι ήταν κλεισμένος από τον Ολυμπιακό. Μπράβο, κόκκινη και γρήγορα. Ναι. Πού βαράς τώρα. Ένα μήνα έξω, Κιγέρμε. Πιάνεις στον πόδι, το κόβεις. Βέβαια, παράδεκτα πράγματα. Ένα μήνα έξω, και είχαμε τον Πασαλίδη να ζητάει μέσω social media συγγνώμη από τον ποδοσφαιριστή, γιατί φούντωσαν βέβαια και στο διαδίκτυο οι αντιδράσεις και δικαιολογημένα για το συγκεκριμένο μαρκάρισμα. Εδώ είναι στο ποδόσφαιρο υπάρχει ένταση και ατυχείς στιγμές. Άθελα μου χτύπησα τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Όλα αυτά. Ναι. Δηλαδή έναν εγκληματία να πάρεις. Ναι. Και να πεις, μπα, θα σου πει, μου είχαν πει να χτυπήσω άλλον και έκανα λάθος την τελευταία στιγμή. Πισοκρότησε τον πιστόλι και πήγε εκεί. Αυτά είναι αλλιές. Αυτοί μπήκανε μέσα, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτε. Και άμα δεις και έναν καλό, πάτησε του και το πόδι, κόφτου και τον αστράγαλο. Αυτό γίνεται. Και μετά, αλλά ευχαριστώ πολύ, πάμε σε έναν δικηγόρο, τι να πούμε, αυτά πέστε τα. Και νομίζω ότι... Άρα ο Ολυμπιακός δίκαια φωνάζει και για τα μαρκαρίσματα, γιατί ήταν ένα μάτσο που ήρθε 5-0, αλλά ναι. Τα μαρκαρίσματα ήταν... Τι? Ήτανε βία, αυτό λέω, ήταν πολύ... βέβαια. Βία και εντωμεταξύ η άλλη ομάδα για διάλυση, ο Αστέρας Τρίπολης. Ναι. Πρώτα-πρώτα πρέπει σαν συμβούλιο να πάρεις τον Ράσταβιτς, ναι. Να ξέρεις. Ναι. Του πάρεις τι, με ποιον έπαιζε σήμερα. Με ποιον έπαιζε, με τον Αστέρα Εξαργείων. Ολυμπιακό. Λοιπόν, και είναι στήσιμο ομάδος αυτό. Μα ρε, άστα είσαι ο προπονητής, πάρε δρόμο και φύγε. Το πρώτο μάτς. Θα πάμε δικαστήρια αν πάρεις. Αν θα πάρεις ό,τι χρειάζεται. Αποζημίωση. Απολύες επί τόπου. Το παρακάνουνε. Τι είναι αυτό τώρα. Είναι ομάδα. Δηλαδή για πλάκα. 5-0 τους διαλάει ο άλλος και πρέπει να φάνε 10. 10, ναι, γιατί 8. Είναι γκολ μέσα στην καρδιά της περιοχής. Μπράβο. Δηλαδή δεν μάρκαρε κανείς τίποτα. Δεν είναι μετά και... Ωραίο πρωτάθλημα, έτσι να πούμε. Ναι, να μην υπάρχει αντίσταση. Ναι, μπράβο, να δεθείς και λίγο. Πας στον Αστέρα Τρίπολης, με κρύα, με βροχές, με χιόνι τον Ατάλο και για πλάκα στο κάνει 5-0. Όποια ομάδα να είναι, Ολυμπιακός να είναι, Μπαρτζελόνα να είναι, Ρεάλ να είναι, όλοι.
Δεν γίνεται. Εγώ τα έχω περάσει. Πολλές φορές και θα το δούμε να πάρω. Και τα έχω περάσει και με παιχταράδες ο Ολυμπιακός. Οι εποχές και εγώ σε άλλες ομάδες. Είχε παιχταράδες. Ναι, ναι, αλλά τρεμάνε. Τους έπαιρνα χ, τους έπαιρνα τα ντερά μου, τους έπαιρνα. Πάμε... Πώς πήγα όταν δεις τις ομάδες συνθέσεις. Ναι. Όταν ήμουν στον Ηρακλή, αν δεις σύνθεση του Παναθηναϊκού. Ή του Ολυμπιακού. Ναι, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Με προπονητάς Γκόσκι, Μπάρκετ, Γεωργιάδη και Γκμόχ στην ΑΕΚ. Και φάγανε 9 γκολ και οι τρεις. 3-6-9. 3-1-3-1-3-0, ε. Βέβαια. 3-1-3-1-3-0. Και φάγανε 2. Σε ένα γύρο αυτά. Σε ένα γύρο. Λοιπόν. Λοιπόν. Μετά τον Ηρακλή, πώς τον έβγαζα εγώ. Πώς τον έβγαζα. Με 5-3-2. Να γίνει φύλαγα την άμυνα. Πάει. Να βγάλω ένα γκολ. Άμα βγάλω κι εγώ ένα, 1-1. Άμα βγάλει και δεύτερο, ναι. 2-1, κάτσε ρε, με τη Ρεάλ παίζω που λέω λόγος. Χάσω 2-1. Πρόσεχε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Δεν είναι δηλαδή φεύγει ο Ολυμπιακός τώρα να πάω να παίξει, είναι πεσμένη η Άρσεναλ, πάω να παίξω, ξέφρεγω αμπέλι. Δηλαδή να παίξει όπως έπαιξε στον Αστέρα Τρίπολης. Παράδεκτα αυτά. Θα πιάσεις τα ατού, ξουδετερώσεις, θα δεις τι θα κάνεις και αντιχτυπείς και εκεί τα δυνατά σημεία. Κώστα. Τα ίδια και χειρότερα έκανε ο Χάμος. Ναι. Ξεκινάει το μάτς, βλέπεις τα... Πάμε να προτείνω κάτι, γιατί θα μας πάρει πάλι ο χρόνος. Πριν φύγουμε από την ενότητα του Ολυμπιακού, θέλετε για δύο λεπτάκια να δούμε λίγο το προφίλ της Arsenal. Εντάξει, είναι πασίγνωστη ομάδα, αλλά τα πάει χάλια φέτος με τον Λιούμπερκ. Θα δούμε μετά 0-3 με τη Manchester City. Από το ημίχρονο σε ένα μάτς μπορούσε να είναι και 5 και 6 και 7 και βάλε και άλλα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός, όπως είπε ο Νίκος, εάν δεν πάει σε δύο μήνες από τώρα στο Λονδίνο ψηλιασμένος, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε... Άμα την πάρει όμως, ναι. Δεν έχει πεσμένη και πεσμένη, Arsenal είναι. Έτσι. Παίρνει πόντους ο Ολυμπιακός. Κύριε, πήγα, κέρδισα την Arsenal. Είναι πρώτο μάτς ο Καραϊσκάκη. Μπράβο. Κέρδισα την Arsenal εδώ. Και μετά θα πάει πάνω. Λοιπόν, είναι με μεγάλη επιτυχία στον Ολυμπιακό. Κέρδισα την Άρσεναλ. Αλλά με διαφέρει, οι παίκτες θα έρθουν. Μας έχετε κερδίσει και στο Λονδίνο. Δεν είσαι διαλυμένος. Ναι. Δεν έρχεσαι με τα δεύτερα της Άρσεναλ. Έρχεται ο Μπεγιάν, έρχονται όλοι, παίζουν. Ναι. Από εκεί και πέρα φτιάχτε την ομάδα σας. Εγώ σαν Ολυμπιακό τη φτιάχνω και την κερδάω εδώ. Άλλωστε δεν ξέρουμε και πώς θα είναι σε δύο μήνες από τώρα. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Η Arsenal θα βρεθεί τελικά στον δρόμο του Ολυμπιακού στη φάση των 32 του Europa League μετά την κλήρωση με τους Ερυθρόλευκους να αναμετρώνται κόντρα στους κανονιέριδες, τον Παπασταθόπουλου και Μαυροπάνου για πρώτη φορά σε φάση νοκάουτ αναμετρήσεων της δεύτερης τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης και για πέμπτη συνολικά τα τελευταία 11 χρόνια. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως ο Ολυμπιακός μέσα στην ίδια σεζόν θα τεθεί αντιμέτωπος με τους φιναλίστ των δύο ευρωπαϊκών διοργανώσεων της σεζόν που μας πέρασε, καθώς μετά την Tottenham, με την οποία κοντραρίστηκε στη φάση των ομίλων του Champions League, στον δρόμο του έπεσε η φιναλίστ του Europa League. Οι Λονδρέζοι πραγματοποιούν ίσως το χειρότερο τους ξεκίνημα στη φετινή Premier League, καθώς μετά από 17 αγωνιστικές βρίσκονται στην 1 θέση βαθμολογίας και 4 βαθμούς από τη ζώνη που δίνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στο Europa League όμως, οι Gunners έδειξαν ένα πολύ καλό πρόσωπο, τερματίζοντας στην πρώτη θέση του ομίλου τους, μαζεύοντας 11 βαθμούς με 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα, έχοντας τους αντιπάλους της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Βιτόρια Γκυμαράες, πρώην ομάδα μάλιστα και του Πέντρο Μαρτίνς και Σταντάρ Λιέγης. Στο ρόστερ της, πέρα των δύο Ελλήνων στόπερ, υπάρχουν πολλά και σπουδαία ονόματα όπως ο τερματοφύλακας Λένο, η Νταβίτ Λουίς, Μουστάφι, Τσέιμπερς, Χόλντινγκ, Κολάσινατς, Μπεγερίν, Γκεντουζί, Τσάκα και Τορέιρα. Όμως, αυτός που ξεχωρίζει δεν είναι άλλος από τον Γκαμπονέζο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος αποτελεί τον κορυφαίο της Center 4. Η Arsenal ιδρύθηκε το 1886, ενώ έδρα της είναι το Emirates. Έχει κατακτήσει 13 πρωταθλήματα, ισάριθμα κύπελα, 2 League Cup και 15 Community Shield, ενώ το 1994 κατέκτησε το κύπελο κυπελούχων. Όσον αφορά την προϊστορία της με τον Ολυμπιακό, φώτερες μετρούν από 4 νίκες, εκ των οποίων μία Ολυμπιακός
έχει κάνει στο Emirates 2-3 στις 29 Σεπτεμβρίου του 2015 με τους Gunners να απαντούν με νίκη χάρη σε hat-trick του Ζιρού στις 9 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Είδαμε και την προϊστορία. Για τον Ολυμπιακό είναι σημαντικό πως έχει κερδίσει πλην ενός όλα τα μάτς στο Καραϊσκάκη και έχει κάνει και μία νίκη στο Λονδίνο τότε που ήταν μάτς καριέρας για τον Φορτούνι. Ο οποίος Φεβρουάριο λογικά και αυτός θα είναι στο να επιστρέψει. Λοιπόν, ξεκίνησες Κώστα να μας λες κάτι για Χάβο, προφανώς για το διπλό το εύκολο που έκανε ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Πάει και κάνει άμυνα στο κέντρο και πιο μπροστά. Θα δυσκολεύσει, λέει, με pressing ψηλά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Τραβάει μια μπαλιά. Ο Μίσης που είναι καλός χαφ, 30 μέτρα στο Γιαννούλη. Έρχεται βολίδα ο Σφιντέρσκι και ο Πέλκα στην περιοχή. Βγαίνουν 2-2 με τους στόπες. Πάρ την μπάλα σέντρα στην καρδιά, πάρ το 1-0. Μετά το ίδιο βιολί συνεχίζεται. Φτάνει στο 50 λεπτό, 55 λεπτό. Κομμάτια να πούμε. Ο Πανετολικός, ο ΠΑΟΚ πετάει και τρίτο χαφ τον Καντουρί, κάνει μια ωραία κίνηση μπροστά από Μίσης και Μαουρίσιο στον άξονα, βγάζει τον Μπέλκα που έχει κάνει τη δουλειά και βάζει γρήγορα τον Άγμπο, τον Βιερί και τον Λιμίο και παίζει με τον χώρο και τον Μίσης να βγάζει την πυρελιά της κάθε της πάθος και τους βάλανε μέσα στα δίκια. Το ίδιο βιολί. Το ίδιο βιολί, ναι. Αν έχουν ευκαιρία γιατί να δούμε... Είναι, Γιάννη. Όταν βλέπεις πάω και είναι Ολυμπιακός. Στην Ελλάδα είναι δύο καλύτερες ομάδες. Όταν έπαιζε ο Νίκος στην προοδευτική προπονητής, έβλεπα ένα μας προοδευτική Ολυμπιακός Μπάγεβιτς. Ξέρεις τι τον έκανε τον Μπάγεβιτς. Σου πω εγώ τι τον έκανε. Είχε δύο χαφ, δύο κοντά ο Νίκος. Τρεις στόπερ, ένας λίμπερο έπαιζε μια σεντερφορά, τον έτυχε. Κλείνει τα άκρα, είχε μπακ. Ο ένας ανέβαινε, ο άλλος δεν ανέβαινε. Ένα γρήγορο σεντερφόρ Αλμανίδη. Του κάνει δύο τετατέτ, το κάνει ιστορία, δεν του δίνει πέναλτι του Νίκου και βάζει ένα γκολ. Ο Αμανατίδης στο 95. Ναι. Ένα σουτ πεθαμένο πήγε πάνω στα δίκια. Ξέρετε τι λέγανε. Μας έβγαλε την ψυχή ο Αλέφαντος. Μας έβγαλε την ψυχή και την έρευνα στο 95. Πάντως εμείς στα πλάνα που βλέπουμε είναι αντίστοιχα με αυτά που είδαμε στην Τρίπολη. Νίκο, πως με μια κάθετη παλιά είναι πολύ ψηλά η άμυνα του Πανετολικού και βγαίνει την τετατέ του ΑΚΠΟΜ και κάνει το τρίτο. Φαίνεται από εκεί. Βγαίνουν 3-3. Δηλαδή εδώ ο ΑΚΠΟΜ δεν χρειάζεται να κάνει τριπλά, απλά είναι τόσο και μεγάλο το κενό των αμυντικών του Πανετολικού. Την ώρα που παίζεται το παιχνίδι. Ναι. Ρίξε δύο φορές, δείξε και το Χάβο. Ναι. Παίζει ρόλο, να σου πω γιατί. Δεν το ξέρω αν το έχουμε το πλάνο. Αυτό. Βέβαια, ρίξε το Χάβο. Ήταν ο Χάβος στα κέρδια εδώ, ναι. Σαν το Δόνι. Ναι. Λες και είναι ο μαέστρος της Ευρώπης. Στα δίκτυα μπαίναν όλοι. Τίποτα δεν είχε πει τι θα πιάσει μετά του, που θα παλέψουν, θα κάνουμε εκεί. Φιντέρσι ή τίποτα. Πέλκας. Αυτό είναι ο σοβαρός. Απόλυση ρε κατευθείαν αυτή. Χάβος. Απόλυση κι αυτός. Τι έτοιμα, θα του πεις και τώρα. Δηλαδή παίζεις ωραία με τον Ολυμπιακό. Τι παίζεις με τον Ρεγκοτέλη. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πάει να παίξει στην Άρσεναλ. Στην Άρσεναλ, στην Αγγλία μέσα. Πρώτο παιχνίδι είναι. Πρώτο εδώ. Εδώ. Εντάξει και αν κερδίσει και μετά να πάει μέσα. Ναι. Θα παίξει έτσι όπως παίζει εδώ. Όχι. Τελείωσε. Κοιτάξτε, για μένα. Αυτά τα κάνει ο Μάρτης. Το φοβάσαι. Δηλαδή, άμα το κάνει αυτό και απετύχει, είναι για να φεύγει ταχύτατα όπως είναι. Δεν γίνεται, Γιάννη. Ναι. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι καλύτεροι. Υπάρχουν παίκτες που είναι καλύτεροι. Υπάρχει πρωτάθλημα που είναι πιο καλύτερο από το δικό μας. Πιο ακριβώς στον κόσμο. Λοιπόν, θα παλέψεις να χάσεις 1-0, να κερδίσεις 1-0, να φέρεις ισοπαλία να ή να χάσεις με 2-1 και να σου πούνε συγχαρητήρια. Τους πέθανες, τους έβγαλες στα λαρίκια, καταϊδρωθήκανε για να σε κερδίσουν. Αυτές τις τρεις περιπτώσεις πρέπει να τις έχει ο κάστατο προπονητής. Δεν πάνε έτσι. Ναι. Εγώ τα λέω αυτά γιατί τα είχα αυτά. Τα είχες και μάλιστα να πούμε, βέβαια. Αφού είδαμε και ΠΑΟΚ, έχουμε Χαβό. Ναι, να τους. Ορίστε. Στο πέτυχε. Τον βλέπεις.
Τον βλέπεις. Λοιπόν, ο Χάβος τώρα έτσι δείχνει ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά μυαλά προπονητές στην Ευρώπη. Ναι. Έτσι δεν περπατάει ούτε ο πρωταθλητής των πρωταθλητών στον κόσμο. Ούτε ο Κλόπ. Δεν περπατάει έτσι. Με τίποτε. Εδώ κοίτα. Ναι. Δήθεν ότι σκέπτεται. Ναι. Δήθεν ότι να είναι αυτά. Γελά ο κόσμος. Αυτό ναι. το στυλ ναι. μόνο που ναι. να το έλεγα. Απόλυς πήγε στο ταμείο, αν τα βρείτε, φεύγεις. Απόλυς. Φεύγεις, γιατί να τον κρατήσω, ρε Γιάννη. Ναι. Τι να τον κρατήσω. Τελευταίος. Και προπονητής είναι αυτός. Και τον βλέπεις, ναι. τίποτα δεν τον νοιάζει, τα χέρια εδώ, το στυλ να κρατήσει καλά. Ναι. Ότι φοράω και το από πάνω το αδιάβροχο, ναι. το έτσι. Αυτό τους ενδιαφέρει. Απόλυση. Απόλυση, απόλυση. Κατευθείαν αυτός απόλυση. Ναι. Ένας και ο δεύτερος. Και ο Ράσταβατς του Αστέρα Τρίπολης. Κατευθείαν Στούκας. Στούκας κι αυτό. Και δηλαδή αν πούνε και ξέρεις... Γιορτές έρχονται. Να πάρω και κάτι ναι. κατευθείαν και τιμωρία φοβερή. Γιορτινές μέρες τώρα. Τι γιορτινές, ενώ μου διαλάσεις την ομάδα. Έτσι. Και μου κάνεις και αυτό. Να σου πω δηλαδή, κάτι άλλο. Εγώ, έτσι όπως πας, ναι. και να με διώξεις να πάρω την αποζημίωση, δεν με νοιάζει. Βέβαια, δεν είναι έτσι. Δεν έχεις εγωισμό. Μπέζεις. Mm-hmm. Ράσταβατς, κοιμόταν όρθιος. Πάμε λίγο και στην ΑΕΚ, η οποία κέρδισε στην Ξάνθη 1-0 με τον γκολ του Γαλανόπουλου. Μάσιμο Καρέρα ντεμπούτο με 5-3-2. Με Σβάρνα Τσιγκρίνσκι Οικονόμου, Μπακάκι Χουλτ, Κρίσισιτς Γαλανόπουλο, το Μάνταλο Δεκάρη και επιθετικό δίδυμο Λιβάγιο Ολιβέρα. Νομίζω ότι είναι σαν να είχε δει εκπομπή Παρασκευής ο ναι, Καρέρα. Έτσι ακριβώς. Βέβαια. Πολύ καλά τους κατεβάς. Τι είπες Κωστά? Το βλέπει πιθέν. Δεν σε άκουγε. Μα πώς. Προσπαθώ. Για το φτιάξουμε. Το φτιάξουμε. Και πάει το Σβάρνα. Και πάει εξτρέμ. Κάτι το πρέπει. Δηλαδή λίγο. Όχι λέει 4 πέρνει άνοιχτο, λίγο, το βάζει το κόλλο. Και τι κάνει μετά. Βάζει ένα χάπ ακόμα για να το κρατήσει και το κρατάει. Έκανε δύο κοιμή. Έκανε ναι. ωραίο στήσιμο. Ωραία αλλαγή συστήματος και το ξαναγυρίζει πιο αμυντικά. Γιατί σου λέει ένα μηδέν να το κρατήσω. Και έδειξε ότι συμμετέχει, στείλει καλά την ομάδα, πρώτο μας βέβαια. Και το παλεύει, το κάνει αλλαγή, εσωτερική αλλαγή και το γυρίζει. Δηλαδή πήρε καλό βαθμό νομίζω. Ναι. Δεν ξέρω αν το είδες το μάτς. Νίκο, τι λες, το είδες. Ότι. Για Καρέρα, για το 5-3-2, 0-1, που πήρε Ιταλικά το μάτς. Με το... Ξάνθη ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Καλώς. Βέβαια, παιδιά, να κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί παίζει μέσα στη εβδομάδα εντός έδρας η ΑΕΚ και κάπου διάβασα ότι θα γυρίσει σε 4-2-3-1. Κάνε δηλαδή... μεγάλη κοροϊδάρα. Μεγάλη κοροϊδάρα το κάνει η ΑΕΚ, όπως είπε και ο Νίκος. Ο Νίκος είπε ότι έχει πολύ καλούς μπακ να ανέβουν όλη την πλευρά. Ο Τσιγκρίς, αν το βάλει στην ευθεία, θα ταλαιπωρηθεί σαν τρίτο στόπερ τη βγάζει. Ναι. Δυο στόπερ, δυο αμυντικά χάβα, Γαλανόπουλο Χρυτής, ο Μάνταλος στη θέση του και τα δυο κορμιά τα καλά. Ο Λιβάγια και ο Λιβέρα μες στην περιοχή. Mm-hmm. Δηλαδή, 1-0-0-0, 1-0-1-1. Μπράβο. Αυτό είναι. Να... Όλες τις φορές ναι. αυτό λέγαμε να παίξει η ΑΕΚ. Αυτό λέγαμε και αυτό έπαιξε. Και αυτό έπαιξε. Εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Μεθαύριο παίζει εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης που έφαγε τα 5 από τον Ολυμπιακό. Ναι. Διαβάζω ότι επειδή είναι το μάτι στο Ολυμπιακό στάδιο θέλει να γυρίσει σε 4-2-3-1 ή του λένε να γυρίσει σε 4-2-3-1 επειδή παίζει με τον Αστέρα, είναι στο Ολυμπιακό στάδιο το μάτς, να πάει πιο επιθετικά η ομάδα. Ο Κόντε είτε έπαιζε με την Λίβερπουλ, ναι. είτε έπαιζε με τη Γουότφορντ. Έτσι. Έτσι. Δεν το άλλαζε. Με τίποτα. Είτε παίζει εντός είτε εκτός. Έτσι. Είναι σωστό, Νίκο, να αλλάζεις το σύστημά σου επειδή το μάτς είναι εντός έδρας και θεωρητικά είναι ευκολύτερο. Κανονικά πρέπει να το ξεκινήσει όπως να το να το ξεκινήσει. Πάντα. Και, άμα και του... θα περπατήσει. Ναι. Να δει ναι. το ημίχρονο, άντε μέχρι τα μισά του δεύτερου και μετά πετά το πετάς 4-2-3-1, 4-3-3, ό,τι θες. Mm-hmm. Ξεκίνα έτσι, ωραία. Ειδικά με έναν Αστέρα που είναι τελείως ανοιχτός. Και πιστεύω ότι πάλι θα του δώσει
νίκη, διότι δεν είναι στην άμυνα, δεν είναι σε όλα αυτά. Αυτά που δεν έκανε ο Κωστένογλου. Ναι. Ο Κωστένογλου πήγε, έπαιζε με τέσσερις, δεν ήξερε τίποτα άλλο. Δώσου και έτσι και... Το θέμα είναι εκεί. Πήγε πολύ καλά, θα ξαναπάς. Και από εκεί και πέρα έχεις το χρόνο, ναι, ένα ημίχρονο όλο το δεύτερο, ναι, τα μισά, να επιτεθείς και με διαφορετικά αν το παίξεις. Mm-hmm. Άμα δεις ότι κάπου κάτι δεν βγαίνει. Κολλάς, ναι. Ενώ έτσι είναι ωραία. Έχεις δύο και το μάνταλο ωραίο τρίτον. Ναι. Είναι μεγάλη δουλειά. Γιατί αν σου πει κάποιος, εντάξει ρε Νίκο, ο Αστέρας έρχεται με ένα φόρ, εγώ θα παίξω με τρία center back πίσω. Δεν με πειράζει εμένα. Εμένα τι με νοιάζει. Εμένα ξέρεις τι με ενδιαφέρει. Είναι η τακτική μου αυτή. Πώς θα φύγω μετά. Γιάννη, ναι, ναι. Να μην φάω πρώτος γκολ. Ναι. Και μπλέξω. Ναι. Θα θέλω δύο μετά. Και με στην έδρα μου κιόλας. Βέβαια. Θα το παίξω και μετά. Έχω το χρόνο εγώ να το γυρίσω, να το φτιάξω, ό,τι ναι, θέλω να κάνω. Mm-hmm. Με στην έδρα. Πρώτα... Εκεί την πατάνε όλοι. Τρώνε πρώτη γκολ και ανοίγουν σαν ξέφεργο αμπέλι. Και μετά δώσει κι άλλο. Και γίνεται το έλα να δεις. Όχι. Πάρε εκεί τους τρεις πόντους θες εσύ. Άστους. Το κατάλαβα. Εγώ μόλις έπαιρνα τους τρεις πόντους. Ναι. Έβλεπα αυτούς που δεν με χωνεύανε. Mm-hmm. Κρυβόντουσαν. Ναι. Ότι δίθεν πάνε τουαλέτα και τέτοια. Στο λόγο. Μετά το μάτς. Ναι, με τον Ηρακλή όλα αυτά. Αμέ. Πες μου κάτι άλλο. Κρυβόντουσαν. Είδα... Αυτό ήθελα εγώ. Ναι. Κρύβεστε. Αμέ, σπέτε. Ντεμπούτο στον πάγκο της Ξάνθης έκανε ο Παράσχος. Ναι. Και αυτός 5-3-2. Και αυτός 5-3-2, αλλά υπάρχει στην εφημερίδα μία αναφορά για τις ομάδες που έχει προπονήσει ο Παράσχος. Ναι. Μου το έδειξες νωρίτερα. Αντίστοιχα, αναφέρει όμως η εφημερίδα ότι εσύ είσαι πρώτος με τις περισσότερες ομάδες. Ναι, εγώ έχω μεγαλύτερες. Εδώ Παράσχος, Αλεφάντος. Το έχουμε σε κάρτα, το δούμε σε το λίγο. Το έχουμε, ναι, σε κάρτα. Εδώ πέρα. Το έχουμε σε κάρτα. Από το 1993 έως το 2018 ο Γιώργος Παράσχος 27 ομάδες έχει προπονήσει. 37 ο Νίκος Αλέφαντος από το 1967 ως το 2004, έτσι. 69. Ε? 69-70. Αναφέρεται 67 τώρα η ναι, ναι, ναι. Εγώ το ξέρω καλύτερα. Εντάξει, βάλε 69, θα σου χαλάσω. Τα ξέρει ο Πόρ, θα ζει από βερός. Γι' αυτό σε έχουμε εδώ. Από άλλος πίσω ήταν, συνέχεια. Οπότε το καλύψαμε γι' αυτό. Πολύ. Βέβαια, προς τιμή του, η εφημερίδα αναφέρει ότι πρώτος είναι ο Νίκος Αλέφαντος, έτσι. Α, ναι, 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 όλα. Λοιπόν, το έχει εδώ. Εδώ το έχει, που το έχουμε. Έχει και πολλά εδώ, σήμερα. Εδώ. Α. Εδώ λέει, ο Μακεδόνας τεχνικός έχει προπονήσει 16 ομάδες στην καριέρα του. Mm. Πιο πολλές έχει ο Αλέφαντος με 18. Αλλά με πολύ λιγότερα μάτς συνολικά, λέει. Ναι. Πολλά προβλήματα από απουσίες εξάρτητα έχουν ήδη ξεχάσει το μάτς με την ΑΕΚ. Ετοιμάζονται για το παιχνίδι με το Πανατολικό που είναι κρίσιμο και καθοριστικό για την πορεία της ομάδας. Ωραία. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, γιατί σίγουρα θα κάνει αναφορά ο Νίκος για το σπουδαίο διπλό που κάνει ο Ατρόμητος στην Λάρισα, αλλά και το 3-1 του Όφη επί του Άρη, να δούμε κάποιες κάρτες. Γιώργο, με ποια σειρά θες? Είχαμε σήμερα και κλήρωση και στο κύπελο Ελλάδος, εκεί όπου βγήκε Όφη ΠΑΟΚ σαν ένα ντέρμπι. Εδώ βλέπουμε τα ζευγάρια του κυπέλου Ελλάδος, Βόλος Ατρόμητος, ΠΑΣ Γιάννα Παναθηναϊκός, Αστέρας ΑΕΚ, Καλαμάτα Ολυμπιακός, Όφη ΠΑΟΚ, Τρίκαλα Λαμία, Ξάνθη Άρης, Πανετολικός Πανιόνιος. Αυτά είναι τα ζευγάρια του Μονά κυπέλου. Είναι ή... Διπλά, και... διπλά. Διπλά, διπλά, διπλά είναι αυτά. Να σας πάω λίγο και στην Ευρώπη τώρα. Είχαμε και την κλήρωση σήμερα για το Champions League. Να δούμε, έλεγα, τα ζευγάρια. Εδώ είναι Borussia Paris Saint-Germain, Real Manchester City, Atalanta Valencia, Atletico Liverpool, Chelsea Bayern, Lyon Juventus, Tottenham Lipsia και Napoli Barcelona. Θέλετε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι που κάνουμε τις Παρασκευές, ναι, να δούμε, να πει ο καθένας ποια ομάδα πιστεύει, ναι, θα περάσει. Αμέ, αν το έχουν τα παιδιά, μπράβο, έτοιμο μέσα. Λοιπόν, είναι Tottenham Lipsia το πρώτο ζευγάρι. Τι λες, Νίκο, ποια ομάδα βλέπεις να περνάει? Μουρίνιο. Εντάξει, βλέπω να γίνεται μάχη. Μάχη. Θα γίνει μάχη. Mm-hmm. Έχει και επαναληπτικό, ε. Ναι, ναι, όλα είναι διπλά. Η Λιψία πρώτη στη Γερμανία. Θα παλέψουν. Θα, ναι, περιμένουν.
Και θα έχει διαφορετικό. Κατευθείαν. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε Μουρίνιο με Νάγκελσμαν. Βέβαια. Ο Νάγκελσμαν είναι το μέλλον. Παύλα βάζουμε εκεί, μπερδεύεστε παιδιά μέσα, δεν βλέπει κάτι ο Νίκος. Ναι, ναι. Κωστή, εσύ. Τι πράγμα, ο Νάγκελσμαν. Ανάμεσα σε Τότεναμ και Λειψία, αν βλέπεις ποια ομάδα περνάει. Εγώ είμαι με τον Νάγκελσμαν, Λειψία. Α, είσαι με Λειψία. Λοιπόν, άρα είναι με Λειψία. Βέβαια. Ωραία. Είναι το μέλλον. Εγώ. Με πόνο ψυχής. Βλέπω την Παρή, βλέπω την Ατλέτικο. Μισό, όχι έτσι, όχι έτσι. Όχι, όχι άλλο θέλω, όχι έτσι. Θέλω να τονίσω. Βάλτε μία τότε να σου όταν λέει τη Λειψία, πρέπει να μας εξηγήσει. Ναι. Γιατί τη βλέπεις τη Λειψία, η Τότεναμ δεν είναι καλή ομάδα. Ναι, αλλά ο Νάγκελσμαν πέτει κλειστά. Άλλο ρε παιδάκι μου. Ναι, έτσι ναι, βγάζεις, ναι. Λέμε τη Λειψία, αν πετύχει. Αν δεν πετύχει, θα έρθει εδώ να σου δώσουμε δύο. Δυο με το λωστό στην πλάτη. πώς θα γίνει. Ένα χιδίο είναι αυτό. Σιγά η Λειψία. Τότε να μου καίνε αυτοί όλοι. Μουρίνιο δεν μπορεί δηλαδή να παλέψουν. Ναι. Να προκριθούν. Τότε πρέπει να απολυθεί ο Μουρίνιο. Άμα εύκολα η Λειψία περάσει. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λογικά θα έχουν πολλά γκολ τα μάτς. Αταλάντα Βαλένθια. Τι θα βγάλεις εδώ. Θα βάλω την Αταλάντα. Σφαγή γίνεται, έλα μου. Σφαγή, πάμε. Ντόρμουντ Παρί Ζερμέν. Μισό λεπτό. Άρα Αταλάντα εμείς δεν βάζουμε κάτι. Ντόρμουντ Παρί. Βλέπω Παρί Ζερμέν εγώ. Και εγώ Παρί βλέπω. Είναι καλή, τους είδα. Παρί. Το παλεύουν. Έχει κέφια εκεί. Παίζουν όλοι, ναι. Εμπαπέ, Νεϊμάρη, Κάντι. Άρα όλοι Παρί, όλοι Παρί, όλοι Παρί. Αθλέτικο Μαντρίτης Λίβερπουλ. Αθλέτικο Λίβερπουλ. Ωραίο να δούμε. Σιμεώνε κόντρα σε Κλοπ. Βέβαια. Σιμεώνε κόντρα σε Κλοπ. Σφαγή είναι πολύ καλή και η Λίβερπουλ. Ο Σιμεώνε παίζει σφιχτά κλειστά ένα 4-4-2. Ναι. Από τη σέντρα και κάτω όλοι. Θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον Νίκο να δούμε σε αυτό το ματ το 4-3-3 του Κλοπ με αυτή την πίεση επίθεση. Ναι, ναι, μπράβο. Με το 4-4-2. Ναι. Δεν τη βλέπω. Αλλά μέχρι τώρα λέμε, είναι ωρεξάντη πολύ η Λίβερπουλ. Ναι. Και φάτι, μπαίνει στα γκολ, κάνει. Θα δούμε. Θα δούμε. Είναι ένα μάτς πάντως που παίζει με ένα δαίμονα. Το Σιμεώνε. Σιμεώνε που αντέχει, ο οποίος παίζει κλειστά το 4-4-2. Θα δούμε. Δυσκολεύεται να κάνει γκολ κτλ. Οι άλλοι θα βγουν 4-3-3 ναι, το χτυπήσουν. Με τριπλέντα μπροστά, Σαλάχ και λοιπά. Θα δούμε. Λοιπόν, άρα τριπλή και εσύ, Κώστα, εσύ λες Ατλέτικο. Εγώ Ατλέτικο, η Λίβερπουλ αυτή την πίεση που είχε πέρσι δεν την έχει. Και τα μπάτς τα βλέπω όλα. Δεν είναι... Τα παίρνει τα μπάτς, αλλά χθες την είδαμε τη Watford. Εντάξει, πίσω είχε πολλά θέματα. Θα έχει θεματάκια. Έχει υπόψη σου, Κωστάκη. Έχεις δώσει 5 προβλέψεις και 5 και έχεις πάει στον κουβά όλα. Και μας έχεις στείλει και εμάς 2-3. Στον κουβά έχεις πάει. Προχώρα. Άντε, τώρα που και βροχές δεν μας έδωσες, δεν μας έδωσες κανένα να πάρουμε. Να τον ακούσουμε τώρα. Πάμε. Real City, Real City. Πάμε παρακάτω. Real City. Real City. Ζιντάν Γκουαρδιόλα. Γκολ γκολ, τελειώσαμε. Και στα δύο, Goal, goal. Πρώτη φορά αντιμέτωπε αυτοί οι δύο. Και στα δυο μάτσα έχει γκολ, ναι. Λοιπόν, από πρόκριση, τριπλή και εδώ, Βέβαια. Όλα μέσα. Ραπτόπουλε, θα πεις. Ρεάλ. Ρεάλ, Ρεάλ. Ωραία. Και εκεί τι πίσω τι. Όλα τα τρώει. Εντάξει, ναι, πολλά γκολ θα έχει. Λιόν, Γιουβέντους, νομίζω θα τους πάρει ο Ρονάλντο μόνος του. Σωστό. Νίκο. Βέβαια, μόνο είναι στα καλά, εντάξει. Άρα πιστεύω. Και οι τρεις συμφωνούμε Γιούβε. Νάπολη Μπαρτσελόνα. Νάπολη Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα θα περάσει. Μπαρτσελόνα. Γκατούζο εναντίον Βαλβέρδε. Μπράβο. Τι μπράβο. Εντάξει. Όχι. Δεν τον παίρνει τώρα. Ο Βαλβέρδε. Ναι. Ο Βαλβέρδε δεν μετέχει τίποτε. Ναι. Να ασχολείσαι. Ναι. Τον βλέπω απ' έξω. Μέση. Μέση, γιατί ο Γκατούζο... Αν του Μέση του πίσω τέχει γρήπη και δεν παίζει, το μάτς μπορεί να γυρίσει προς της Νάπολη. Μανολάς κόντρα Μπαρτσελόνα. Ναι. Εντάξει, δε ο Μανολάς. Κάνει κεφάλι να πάρει τέτοια κάτω. Ναι, αυτό είχε βάλει με τη Ρώμα του η αποκλήση. Αλλά είναι ο Μέση, δε μόνας. Ξέρεις τι κάνει ο Μπαγάσας, είναι φοβερός. Μπάρτσα, εσύ όλοι Μπάρτσα. Όλοι Μπάρτσα, όλοι Μπάρτσα.
Όλοι Μπάρτσα. Και έχουμε και Chelsea-Bayern. Να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Λάμπαρντ κόντρα στην Bayern που έχει υπηρεσιακό προπονητή. Ο Λάμπαρντ προχτές έκανε μουσχεμά. Ναι. Δεν τον είδα. Έχει κάνει 4 ήττες τα τελευταία 5 μάτς. Ξεφουσκώνει. Σόφιος σαν προπονητής. Σόφιος. Στην Ελλάδα οι Εγγλέζοι έχουν και μια τέτοια τρέλα. Άμα είναι ψόφιος τώρα, ναι, άστο να πάνε σε κανένα άλλο σωματείο να κάνει κανένα. Τον πήρα κατευθείαν εκεί. Την αυτή σε σένα θα έρθει να κάνει. Δεν τραβάει η Τσέλση, δεν ξέρω. Το 12 είναι ο τελικός που είχε πάρει η Τσέλση μέσα στο Μόναχο. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω. Εγγλέζοι τώρα με Γερμανούς. Οριακά. Την Μπάγκερ δυσκολεύεται. Μας βγάζει την πίστη για να πάρει παιχνίδι. Θα δούμε. Θα δούμε. Τώρα έτσι, Πέμπτη στη Γερμανία. Όπως είναι η Τζέρσι και τα λοιπά, έχει μια, λίγο, ένα βήμα λίγο η Μπάγκερ. Μπάγκερ. Και εγώ αυτό λίγο έχει ένα βήμα. Οριακά Μπάγκερ. Κώστα, τι λες. Δυο over 3,5 και τα δύο μάτς. Σέντερ μπακ θέμα η Μπάγκερ. Ναι. Και άμα ο Λεβαντόφσκι σταματήσει λίγο τη φόρμα, τελείωσε. Πλαϊνοί δεν μπαίνουνε τίποτα. Μίλε και ιστορή. Αλλά βλέπω πολλά γκολ και στα δύο μπάτς. Βλέπω δηλαδή over 3,5 και στα δύο μπάτς. Άρα πρόκριση δεν βλέπεις κάτι έτσι να έχει κάποιο πρόβλημα. Ωραία, βάλτε μια παύλα στον κύριο. Βλέπω, αλλά τα over 3,5 νομίζω είναι καλύτερα. Ωραία, τα κρατάμε αυτά. Έτσι, μια πρώτη εντύπωση, ένα πρώτο. Και θα συνεχίσουμε λοιπόν. Θα πρέπει να πάμε σε ένα διάφημα. Στην Arsenal κιόλα να πούμε ότι πρέπει να συνταχθεί η Arsenal. Κυρίως η άμυνα, ε. Όχι, πρέπει να μπει λεφτάς μέσα. Ναι. Να φύγουν πολλοί παίχτες και να πάρει καινούργιες μεταγραφές. Mm-hmm. Να οργανωθεί, να γίνει η Arsenal. Ναι. Τώρα είναι κρίμα. Δηλαδή βλέπεις τώρα στο Περένα Παπασταθόπουλο, γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος, ναι, τα χέρι να δείχνει. Όσοι πάνε, αν πάνε δίπλα του, κεφάλι δεν πηδάει, δεν κάνει. Χάφτει τίποτα. Τι τον έχεις μέσα αυτόν τον παίκτη. Μετά να δεις, θα κρατήσει τον Ομπεγιάν, θα κρατήσει τον άλλον, το Γκοντό που δεν τον βάζει, το άλλο, πώς το λέμε. Το Λακαζέτ. Λακαζέτ, ναι. Λακαζέτ. Δεν τον βάζει έξω, ξοφλημένη. Περπάτημα ο Ζήλ, μια χαρά περίπατος κάνει. Αμάν ο Ζήλ. Ο Ζήλ από το στόμα μου το πήρε. Τον έχω γραμμένο εδώ, ο Ζήλ. Και εγώ τον έχω γραμμένο. Αλλά... Γιάννη, τι περπατώ. Δηλαδή, ένας πεθαμένος, βόλτες κάνει. Βόλτες. Του δίνει την μπάλα, πετάξει μια παλιά, δύο. Τίποτα άλλο, ναι, Γιάννη. Ναι, ναι. Εκνευριστικά. Αυτός και τον εβάει στον οδηγό. Εκνευριστικός. Εκνευριστικός. Μπράβο, Γιάννη. Ένας ο Μπαμεγιάνγκ και αν είμαστε. Και ο Πέπε μόνο τριπλίτσες. Τίποτε, ναι, μπράβο. Μόνο τριπλίτσες. Ναι, 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 όπως τα λέω. Λοιπόν, για να δούμε. Χαλάνε την ομάδα όλη αυτή, ο Παπασταθόπουλος πίσω κατευθείαν. Νταβίτ Λουίς. Αμάν, άλλο πράγμα αυτό. Μιλάμε, ο Ζήλ όλοι αυτοί, βαδιστέ, περιπατητέ. Πώς σου κρατάει αυτοί οι άνθρωποι. Να μπουν μέσα λεφτά, δεν μπορούν να τραβήξουν αυτοί. Να σου πω πώς θα παίρνει ο Ζήλ να πέσει κάτω. Να σου πω. Ναι. 400 χιλιάρικα βδομαδιάτικο. Ο Ζήλ, είδες. Λοιπόν, κοροϊδεύουμε. Είναι πανάκριβος ο περίπατος. Μπράβο, γιγάντα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα γυρίσουμε να πούμε για το διπλό του Ατρομήτου, του Ατρόμητου στη Λάρισα. Μπράβο. Και τον Άσο του Όφη απέναντι στον Άρη. Θα πω αυτά. Λοιπόν, επιστρέψαμε για να πούμε τελική ευθεία. Έχουμε κολαγόνο. Τσάμπιον, τρομερό, κάνει καλό στον οργανισμό, φοβερό. Σου δίνει ευεξία, κέφι, δύναμη. Κάνεις τζόκινγκ, κάνεις βάντινγκ, κάνεις ό,τι θες, χιλιακά, ασκήσεις, τα πάντα. Δεν βλάπτει, ωφελεί πάρα πολύ στον οργανισμό. Να το έχετε υπόψη σας. Από την άλλη μεριά, πάμε γιατρούς. Πήγα να περάσω, μικροβιολόγο στη Λάμπρου, σήμερα το πρωί. Το ετήσιο, φοβερή, απέναντι από τον Άριο Πάγο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τρομερή μικροβιολόγος η Λάμπρου, ασύλληπτη. Από την άλλη πλευρά έχουμε Σιούνα, ορθοπαιδικός, τρομερός. Θα πάμε, Χλωροκώστας, Νίμιτς, καρδιολόγος, να περάσει το ετήσιο σου. Κάθε χρόνο να το κοιτάς. Δεν λες αισθάνομαι γερός όλα. Θα περνάς, θα το κάνεις. Μαρτίνης, ουρολόγος.
Έχουμε μετά μικροβιολόγος, είπαμε, τη Λάμπρου, όλους αυτούς, Λιαρόπουλος για τη μέση, απίθανους. Μεγάλη της εγκυρίζει, δεν μπορεί να μείνουν ανάπηροι άνθρωποι. Λιαρόπουλος τον ξέρω και άλλοι μπορεί να ξέρετε άλλους, αλλά είναι ασύλληπτος. Πήγε προχτές η κουνιάδα μου, στη μέση πετάει τώρα. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Η αδερφή της γυναίκα, Γιαννούλα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ό,τι εμπιστευόμαστε είναι πάρα πολύ καλό, τρομερό, γενικά για όλους. Και μετά βλέπεις, είπαμε ο Μαρτίνης, είναι ωραίος ουρολόγος. Mm-hmm. Μετά ο Σιούνας, είπαμε μετά Χλωροκώστα. Έχουμε πει φοβερούς, Λιαρόπουλος. Κοτρότσος να πεις. Κοτρότσος, μετά ο Κοτρότσος. Μεγαλύτερη εταιρεία, όπου. Αμερικάνικη εταιρεία, εδρεύει Κατερίνη, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα. Χρυσός άνθρωπος, τρομερός, και Σκόπια έχει φτάσει. Έχει φοβερά πράγματα. Πικαλαμίδες, επιστραγαλίες, επιαγωνίδες, θερμενόμενη ζώνη για τη μέση. Και τι δεν έχει. Και απίθανος σαν άνθρωπος. Εδρεύει στην Κατερίνη, Γιάννης Κοτρότσος, όπου. Φοβερή, αμερικάνικη και εταιρεία. Αυτός και ο Αντώνης, και ο Αντώνης πάνω στο δαχτυλίδι, έχεις μπλέξει με Παναθηναϊκούς, έτσι όλοι Παναθηναϊκοί. Ναι. Ο κύριε Αντώνης, είναι φοβερός. Πάνω στο δαχτυλίδι, στο Μαρούσι, είναι εκταίο εκεί. Περνάς με τα τελειότερα μηχανήματα, ξυπηρέτησε φοβερός. Και Αντώνης εκταίο στο Μαρούσι, στο δαχτυλίδι, φοβερός. Λοιπόν. Πάμε να πούμε. Έχουμε ποιον άλλο, ναι. Τα πάμε όλα, νομίζω. Τα πάμε όλα. Τα πάμε μέσα. Όλα. Εκεί τι έχει άλλο. Α, έχουμε τον Ατρόμητο εδώ. Ατρόμητο. Ναι. Διπλό μέσα στη Λάρισα. Διπλό μέσα στη Λάρισα. Τρομερό Περιστεριώτη Ευρυντία σαν τη Λάρισα στο ξεκίνημα. Κράτησε αντίκη μέχρι τέλο. Ταύρο στην αρένα ο Ατρόμητο. Έτσι ήταν. Όπω το λέει η εφημερίδα. Ταύρο στην αρένα Ατρόμητο. Το έχουμε προβλέψει εμείς εδώ. Ναι. Το έχουμε προβλέψει. Σπανός Αγγελόπουλος και ο Σπύρος έχουν κάνει, είναι τίμοι ηθικοί και έχουν κάνει μια ομάδα σιδερένια 5 χρόνια, τέταρτη θέση, πέμπτη, εκεί το παλέτι. Να δούμε λίγο και τις, και τις εντεκάδες, γιατί η αλήθεια είναι ότι με αυτό το διπλό η ΑΕΛ βέβαια έχασε, αλλά κρατιέται σε πείσμα πολλών στην πρώτη εξάδα. Εδώ Ουγγράη, Μανούσος, Βέλιος, Ούμπιδες, Αντρούτσος, Μαντσόν, οι Κόφτες, Κυβρακίδης, Κατράνης, Γούτας, Ρισβάνης και ο Μέχερη κάτω από τα δοκάρια. Και βάλει και τον Ούμπιντες από την αρχή, ήταν δύναμη, γερή. Και τον έβαλε και δεκαράκι. Μπράβο. Έχοντας πίσω Μαντσόν, Αντρούτσο, Κόφτες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Για να γίνεται τέταρτος. Και έπαιξε ωραία μπάλα, Ατρόμητος. Είδαμε και τον Κουράη ξανά. Ο Άρης πώς έχασε ρε Κώστα στην Κρήτη. Ο Άρης, σου πω εγώ τι είπα το Άρης. Ναι. Πάει να κατεβαίνει 4-4-2 και έχει εξτρέμ του Μπρούνο Γκάμα και δεξιά το Φαντβαζίδη. Τεντάει τον Άσο, δεύτερο σεντερφόρ. Ναι. Οι άλλοι παίζουν, ο Άρης παίζει... Ποιον είχε δεύτερο σεντερφόρ. Δεύτερο σεντερφόρ έβαλε τον Λάρσον. Α, τον Λάρσον μετά, ναι. Δύο σεντερφόρ στην Κρήτη. Χαφ, μισός. Ο Ματίγια δεν μαρκάρει, δεν κάνει τίποτα. Πετάει τρία χάφο ο Στήμος και αντί για να εξτρέμ πετάει τον Τζιγκανίδη πίσω από το φως. Σε έχει διαλύσει εκεί, στον άξονα. Όταν θα πει μπάλα στον Άρη, ούτε ο Γκάμα γυρίζει ούτε ο Φετμαντίνη δεν μαρκάρει. Πρώτο, τους τρώει στο κέντρο και τους έχει διαλύσει στα χάφ. Και το σπουδαιότερο όμως έχει εξουδετερώσει τον Φετμαντίνη. Είδε το παιχνίδι Ατρόμητος Άρης και πετάει επάνω στον Φετβαζίδη κολλητό τον Κοροβέση που είναι κοντός και γρήγορος. Mm-hmm. Ο Σεμέδο έρχεται σε βοήθεια και ένα σκάφος ακόμη έρχεται τρίτος και τον έχουν εξουδετερώσει τον Φετβαζίδη, τον καλύτερο παίκτη του Άρη. Οπότε εδώ εξουδετερώνει πρώτα τον καλύτερο αυτού, τον πιο φορμαρισμένο. Έχει πάνω στον Κουτρουμπί ψηλό. Πάνω στον, πώς τον λένε, στον Ιντέγιο, ο συναργός, ναι, και παίζει μια μπάλα όφη να την δει στο ποτήρι. Και κρατάει την κατοχή ο Άρης και κερδίζει όφη. Τέσσερις πάσες, Σιλιανίδης, Βάς, Σεμέδο, τους διαλύσαν. Κι αν δεν τραυματιζόταν ο Σεμέδο, ο οποίος είναι παιχτάρα έξω αριστερά, και ο Νάβη, ο οποίος δεν ήταν στον όφη.
και ο Μεγιάνο, τρεις απουσίες. Ο Όφη, έτσι όπως πήγε ο Άρης, με δύο πάσες πέβγαινε στην πλάτη, τυπούσε εκεί στα center back. Λοιπόν. Ο Άρης δηλαδή την Κρήτη, με συγχωρείς δηλαδή, μπαμπάδες μας, το 70, πηγαίναν με τρία χαρ, γερά χαρ, και πέγαμε τον όπου του Μουσουνεράκη και κερδίζανε. Ήτανε βλάκες και αυτός είναι έξυπνος και πάει να παίξει με τον Άρη, ο οποίος δεν είναι εκεί η Μπαρτσελώνα. Και όποιοι ξέρουμε ότι είναι δυνατό στην έδρα του. Ανοιχτά 4-4-2 με εξτρέμ που δεν μαρκάρει κανείς να γυρίσει πίσω. Και λίγα ήταν. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στο Παναθηναϊκό. 2-0 την Λαμία, κακός στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια, όπως μας έχει πει και ο Νίκος, με το υπάρχον ρόστερ, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει πολλά, αλλά τουλάχιστον να είναι μέσα στην πεντάδα, εξάδα. Απαράδεκτα πράγματα τώρα στο λέω αλέφατος. Ναι. Εδώ κοίτα. Υπάρχουν τώρα ο Διούδης, μικρό δυνατότητο τερματοφυλάκης. Mm-hmm. Κοντός και ιστορία. Έχουν περάσει τερματοφυλακάρες. Μετά Κολοβέτσος, Πούγουρας. Ποιος τον ξέρει τον Πούγουρα. Από εδώ πάνω, Αποστολάκης. Ο γιος του Αποστολάκη. Τι είναι αυτά που λέμε ρε παιδιά. Υπάρχει στο χάρτη. Ινσούα. Κουρμπέλης Νούνες. Σαχίν. Αυτοί καταζητούνται από την Τρεμπόλ όλοι. 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 Μπουζούκης. Μπουζούκια. Χατζιοβάνης Μακέτα. Και έχει πάρει ο Δόνης και έχει φτιάξει αυτούς τους παίκτες. Και θέλουν να πάνε και παραπάνω. Τρομερό πράγμα. Άρα πέμπτη θέση είναι καλά. Συγχαρητήρια στο πέμπτη. Ναι. Τούμπες να κάνουν. Ναι. Απάνω όλοι να κάνουν τούμπες από την Πεντέλη να κατεβαίνουν. Με πρώτον το Δόνη. Βέβαια. Ποιος θα πάρει δηλαδή, ποιος μπορεί να πάρει τέτοιους παίκτες και να περπατήσει έτσι. Έχει πάει πολύ καλά. Μάλιστα. Τώρα μην ζητάμε πράγματα. Υπερβολικά. Μπράβο, υπερβολικά. Άμα είχε και αυτός ένα μπεχταρά, θα χαλάει τον κόσμο. Mm-hmm. Και πάει την ομάδα μέσα στην Πέμπτη από εκεί που περιμέναν όλοι ότι θα πέσει και θα κάνει. Τίποτα. Εγώ θέλω να είμαι τίμιος και ηθικός. Έχει πολύ καλή ο Δόνης, μπράβο του. Και μετά πάμε και εδώ. Ναι, τι είναι αυτό. Τιμές στο Βαγγέλη το Μαρινάκη. Ναι. Στην εκδήλωση Λόγων Αθηναίδες έδωσε το παρόν Βαγγέλης Μαρινάκης το βράδυ του Σαββάτου. Και ο κύριος του Ολυμπιακού παρέλαβε το βραβείο Αθηναίδες 2019 για τη σπουδαία ανιστερόβουλη προσφορά του στα δρόμενα της χώρας με την πλούσια φιλανθρωπική του δράση. Να ξεχωρίζει και να παρουσιάζει τιτανικά και μεστά μέσα ενός εξαιρετικού βίντεο. Ο ηγέτης Ετρόλευκης ΠΑΕ παρέλαβε την τιμητική πλακέτα και ευχαρίστησε τους ανθρώπους του συλλόγου για την όμορφη αυτή κίνησή τους, η οποία αναγνώρισε το σπουδαίο έργο του Βαγγέλη Μαρινάκη. Σημειώνεται πως οι Αθηναίδες ανήκουν στις κόρες της Πινελόπης Ντούγκ και τα λοιπά, της ευρύτερης οικογένειας της Ελληνοαμερικάνικης Εκπαιδευτικής και Προοδευτικής Ομοσπονδίας, αημερά εκτών και τέτοια ξένα μετράει κάτι λιγότερο από 100 χρόνια ύπαρξης. Πάντα θα στηρίζουμε τις προσπάθειες. Ναι. Φοβερός είναι ο Μαρινάκης, όπως λέει ο Γιάννης ο Πολυκαντριώτης. Ωραία, ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών που υπάρχει. Ναι. Ο Γιάννης ο Πολυκαντριώτης, αντιπρόεδρος της Ερασιτέχνη, για τον Βαγγέλη το Μαρινάκη. Ορίστε. Μάλιστα. Να, αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Τιμές. Φοβερές, πλούσιο έργο, βοητάει φτωχούς, εκκλησίες. Τι να σου πω, πανφτωχούς, καλούς, ό,τι να είναι βοηθάει και γι' αυτό ο Θεός θα του δίνει χρόνια σε αυτόν, στην οικογένειά του και σε όσους κάνουν, όπως και στην οικογένεια Γιάννη Καρατζαφέρη. Πάμε τώρα προμερή λίγο. Και αυτή η οικογένεια. Πάμε στην Άρσενα για να κλείσουμε, να δούμε τα χάλια μας με τη Manchester City χθες. Εδώ, Παπασταθόπουλος Chambers πίσω, Maitland-Niles Kolasinac, στο Ρέιρα Γκεντουζή Εζίλ, Πέπε Μαρτινέλη, ο Μπαμεγιάνγκ από τον Λιούμπερκ. Να πούμε ότι οι Άγγλοι γράφουν και ραντεβού με τον Αρτέτα, βοηθός του Γκουαρδιόλα στη Σίτι. Μπράβο. Ο Γκουαρδιόλα είπε ότι αν του γίνει πρόταση δεν θα του κόψω τον δρόμο. Να δούμε τώρα αν θα φτουρήσει αυτός. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά το πόσο αφύλακτη ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή σε όλα τα γκολ που δέχεται η Arsenal. Στα αντίθια όλοι μέσα εδώ. Μαρκάρει κανείς. Τρομερό πράγμα. Τίποτα, πρέπει να μπει ένας λεφτάς εκεί, να τους διώξει όλους. Είναι τα δύο γκολ στην καρδιά της άμυνας και στο άλλο δεν ακολουθεί κανείς, δεν πέφτει κανείς πάνω στον De Bruyne. Τίποτα, έτσι, δεν βλέπεις τι γίνεται. Όλη την κίνηση σημαντεύει. Τρομερά πράγμα. Είναι για λύπηση. Ναι. Αυτή η ομάδα
Τώρα να φτάνει σε τέτοια κατάπτωση. Πήγαμε να φάμε και τέταρτο, πριν το ημίχρονο, αλλά το βάλε ο Λέντο και το δοκάρι. Ίδια φάση. Λοιπόν, αυτά από την Arsenal. Να δούμε αν θα πάει ο Αρτέτα εκεί. Δεν ήθελε ούτε ο Αντσελότη ούτε ο Αλέγκρι να αναλάβουν μέσα στη σεζόν. Εντάξει, θα μου πεις τώρα... Την Arsenal. Ναι. Μάλιστα. Θα μου πεις τώρα να έρθω Ιανουάριο μήνα που είναι ένα την αντιπάρω. Σε αυτό σωστό είναι. Ναι, αλλά εσύ δεν κολώνε σε τέτοια. Εγώ ναι, εγώ θα πήγαινα. Ναι. Θα πήγαινα και θα αλλάξει αυτούς τους παίκτες. Θα παίξει ένα 5-3-2, τέρμα. Να βάλεις με το ίδιο ρόστερ την τακτική σου. Αυτό είναι. Ναι. Αυτό είναι. Πρώτα-πρώτα παίζουμε ξέβρεγο αμπέλι. Ναι. Αλλά αυτοί τα θέλουν όλα έτοιμα. Την αρχή, ιστορίες, μεταγραφές. Έτσι, ναι. Μεταγραφές. Εντάξει. Εκείνη την ώρα όμως, τώρα η Arsenal για να σωθεί πρέπει εκεί. Πάει ένας προπονητής δυνατός, το 5-3-2 πάει. Mm-hmm. Η Arsenal, ναι. Το 5-3-2. Το είδαμε στα τελειώματα του Wenger πρόπερση. Μπράβο. Που είχε πάρει και το κύπελο τότε με την Τζένση. Αλλά από τότε... Έξυπνος ο Wenger από τότε. Μια φορά... Και αυτή τώρα την κάνανε την Arsenal έτσι. Λοιπόν, με αυτά όπως και με αυτά... Σταύρος ο Ατρόμητος, στην αρένα ο Ατρόμητος. Το είπαμε αυτό. Σταύρος. Σταύρος. Λοιπόν, κλείσαμε και για σήμερα. Προσπαθήσαμε μέσα σε μία ώρα να έχουμε όλη την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου, αλλά και της ημέρας με την Arsenal, επαναλαμβάνω, αντίπαλο του Ολυμπιακού 32 του Europa League. Εμείς... Και τελειώνω. Ναι. Τελείωσες. Ναι. Α, εσύ για και να τελειώνω ότι με Ατρόμητο έχουμε δικαιωθεί. Ναι. Με Σπανό Αγγελόπουλο. Ανεβαίνει, ανεβαίνει. Ναι, έχουμε δικαιωθεί τρομερά. Ανεβαίνει. Πρώτα Θεός. Λοιπόν, συνέχισε. Κλείσαμε αύριο ο Sports Core Record στις 18:30. Δοκάρι και μέσα ξανά την Παρασκευή. Να είστε καλά.